Σάξι Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου Παύλου Μελά. Λίγο να μας πείτε την ιστορία, το τι ακριβώς έγινε, εσείς τον βρήκατε τον άτυχο. Είχε πάρα πολύ νερό, πολύ μεγάλο όγκο νερού, που κατέβηκε ξαφνικά και επειδή μένω εδώ 50 μέτρα πιο παραπάνω, ήρθα να δω στη συγκεκριμένη γέφυρα αν υπάρχει ζήτημα. Όταν ήρθα εδώ πέρα, εδώ η γέφυρα ήταν πλημμυρισμένη και όταν άρχισαν να υποχωρούν σιγά σιγά τα νερά γιατί είχε σταματήσει η βροχή, αντιληφθήκαμε ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα μέσα. Είδαμε ότι είναι προφανώς ένας άνθρωπος. Μπήκαμε μέσα στο νερό με άλλους δύο συμπολίτες. Προσπαθήσαμε να το βγάλουμε, το δέσαμε με ένα σκηνή, το τραβήξαμε σιγά σιγά. Είδαμε ότι ήταν μελανιασμένος. Προσπαθήσαμε να τον επαναφέρουμε τις αισθήσεις μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ήρθε το ΕΚΑΒ μετά, προσπάθησαν, αλλά προφανώς ήταν ήδη νεκρός. Το θρίλερ, γιατί υπάρχει ένα όχημα από πάνω 424 με έναν αγνοούμενο. Εσείς βρήκατε έναν άνθρωπο εδώ που δεν ήταν σε όχημα μέσα. Όχι. Έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για τον οδηγό ή αν πρόκειται για κάποιο άλλο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ασφάλεια, έτσι που ψάχνανε, είναι αυτός ο οδηγός με το αυτοκίνητο που το παρέσυρε πάνω στους Ζαντινούς Νερόμυλους. Είναι σε μια ρελαντική διάβαση γύρω στα 2 χιλιόμετρα από εδώ πέρα. Πολύ μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση, ναι. Στην περιοχή εκείνη την ώρα έβρεχε πάρα πολύ, την ώρα που το βρήκατε. Ποιες ήταν συνθήκες που επικρατούσαν? Εκείνη την ώρα δεν έβρεχε, αλλά έβρεχε πιο μπροστά. Οπότε το νερό έρθει ξαφνικά, γιατί έχει το συγκεκριμένο αστικό ρέμα πολύ μεγάλη λεκάνη απορροήση. Έχονται από 5 ρέματα διαφορετικά, από Χορτιάτη, από Πεύκα, από Ρετζίκη. Έτσι, το νερό είναι πάρα πολύ. Και όταν ήρθε ξαφνικά, προφανώς ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τον όγκο του νερού και τον παρέσυρε το ρέμα. Στην περιοχή και στο παρελθόν έχουμε δει πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, το συγκεκριμένο αστικό ρέμα, έτσι, κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Υπάρχει έτοιμη μελέτη για την πλημμυρική θωράκιση του συγκεκριμένου ρέματος, όχι να κλείσει, να γίνει εμβάθυνση του ρέματος και να οροθετηθεί. Περιμένουμε εδώ και 5 χρόνια τη χρηματοδότηση από το ΕΚΟΜΕΔΗ και για να ξεκινήσει αυτό το έργο από την περιφέρεια.